Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Καλαφάτη, έχετε το λόγο. Το αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι κορυφαία σημασία και νομίζω ότι δεν πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο, εκπαιδεύοντα συμπεριφορά, να το ευτελίζουμε, αν και κάποιους συμπεριλαμβανομένης και της διοίκησης του Δήμου θα του συνέφερε να υποβαθμίσουμε και τη συζήτηση, αλλά και το αντικείμενο της συζήτησης αυτής καθεαυτής, αυτό καθεαυτό. Και θα είμαι ξεκάθαρος. Φυσικά και δεν μπορούμε να μιλήσουμε εκτεταμένα. Θα μιλήσουμε κυρίως πολιτικά. Εγώ θα μιλήσω με γωνίες. Καταρχάς, το κείμενο επιστρέφεται κατά εμάς ως επίοικος απαράδεκτο. Επιστρέφεται στους εμπνευστές του ως επίοικος απαράδεκτο. Ας λάβουμε υπόψη κάποιες παραδοχές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πρώτον, το κείμενο είναι προφανώς αντισταγματικό από μια κυβέρνηση η οποία διατηνόταν ότι θα είναι κάθε λέξη του συντάγματος και ήδη έχει πλειάδα νομοθετημάτων που έχουν αποφασιστεί ότι είναι αντισταγματικά. Μέσα σε αυτή τη φιλοσοφία, λοιπόν, είναι και αυτό το κείμενο. Δεύτερον, πρέπει να λάβουμε υπόψη την αντίληψη η οποία κυριαρχεί στο μυαλό της κυβέρνησης. Φανταστείτε ότι αυτό το οποίο είχε έρθει σαν αποτέλεσμα πριν από λίγες μέρες σε εμάς, είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης εντός της κυβέρνησης περίπου 2 χρόνων. 2 χρόνια διαβουλεύονταν μεταξύ τους για να μας φέρουν αυτό το αποτέλεσμα και να απαιτήσουν, ακούστε αντίληψη, σε 2 εβδομάδες, εκ των οποίων από τις 15 μέρες 8 ήταν αργία, να διαβουλευτούν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι φορείς της κοινωνίας και να κάνουν προτάσεις. Άρα αυτό είναι ενδεικτικό της αντίληψης αυτής της κυβέρνησης, που είναι πολύ μακριά από τον αστικό τρόπο σκέψης που η στριπτική πλειοψηφία έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε όταν κινούμαστε πολιτικά. Τρίτη παραδοχή πραγματικότητα, λάβετε υπόψη σας, το είπε λίγο πολύ, το υπενόησε και η κυρία συνάδελφος, η κυρία Καλφακάκου, 325 δήμαρχοι, εκ των οποίων 25 είναι ΣΥΡΙΖΑ και οι 300 δεν είναι. Αυτό, κατά την άποψη της κυβέρνησης, πρέπει να αλλάξει πάση θυσία. Ο κόσμος θα χαλάσει, αυτό πρέπει να αλλάξει. Και μπαίνουμε και στη συζήτηση για μεταρρυθμίσεις. Μα φυσικά η βασικότερη μεταρρύθμιση είναι το εκλογικό σύστημα αυτό καθ' αυτό. Μα φυσικά, εάν υπάρξει ένα εκλογικό σύστημα όπως είναι αυτό το οποίο μας έρχεται, που ουσιαστικά εμποδίζει την πραγματική ανώθευτη άσκηση των καθηκόντων από την διοίκηση, αυτό σημαίνει ότι αυτόματα υπάρχει και πάρα πολύ δυσμενής αντίκτυπος, πολύ μεγάλες αρνητικές συνέπειες στην καθημερινότητα και στη διαχείριση. Ουσιαστικά δηλαδή δεν θα λειτουργούν οι Δήμοι. Και αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Άρα φυσικά το εκλογικό σύστημα και το εκλογικό νόμος είναι η κορυφαία μεταρρύθμιση που θα έπρεπε να συζητάμε. Και εδώ πέρα βλέπω, το κάνει και ο Δήμαρχος Επιμολός, θα μιλήσω παρακάτω, διαχωρίζει το θέμα, ξεχωριστός εκλογικός νόμος, ξεχωριστά να μιλήσουμε για τα θέματα που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις για την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Όχι, το εκλογικός νόμος και ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται η κυβέρνηση είναι η βασική μεταρρύθμιση. Και δεν καταλαβαίνουμε, αυτό που χαμηλά, γλυκά, το σφύριξε έτσι με χαμηλούς τόνους ο κύριος Δήμαρχος. Εντάξει, ο εκλογικός νόμος να τον περάσουμε κάπως, κάνοντας, θα πω τι, τις πλάτες στην κυβέρνηση όπως συνήθως. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε μια πλήρη αποσύνθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί σε αυτό αποσκοπεί στην πραγματικότητα ο Κλεισθένης 1 που εισάγει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Στην αποσύνθεση και όχι στη σύνθεση όπως θέλει να το εμφανίσει. Μιλώντας για την απλή αλλά άδολη αναλογική και τις συνεργασίες. Μόνο που αυτή η απλή αναλογική δεν είναι άδολη, αλλά δόλια, όπως εξήγησα, και δεν είναι αναλογική, αλλά παράλογη απέναντι σε κάθε λογική. Με τον Κλεισθένη, πραγματικός στόχος της κυβέρνησης δεν είναι η προώθηση συνεργασιών, αλλά το να πάρει το Υπουργείο Εσωτερικών τον έλεγχο των Δήμων και των Περιφερειών, αφού τα συλλογικά όργανα δεν θα μπορούν να λάβουν υποφάσεις. Και αν κάποιος υπερασπιστής ή εκπρόσωπος της κυβέρνησης σπεύσει να ρωτήσει αφελώς, και τέθηκε λίγο πολύ εδώ, σύμφωνα με τις αντελέσεις βεβαίως και τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί, καλά, μα τι φοβάστε στην απλή αναλογική? Η απάντηση είναι απλή, όπως δεν είναι η αναλογική που προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα κοινοβουλευτικά συστήματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν αυτοί οι συνασπισμοί διαλύονται, υπόθηκε και προηγουμένως, υπάρχει η λύση της προσφυγής στις κάλπες. Στους Δήμους και στις περιφέρειες δεν υπάρχει αυτή η λύση. Όσοι έχουν και στοιχειώδη γνώση του πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση, γνωρίζουν πολύ καλά ότι με εφαρμογή της απλής αναλογικής θα οδηγηθούμε στην πλήρη παράλυση. Σκοπός της κυβέρνησης είναι να οδηγήσει τις τοπικές κοινωνίες σε εσωτερική παράλυση,
ώστε από τη θέση της αντιπολίτευσης να αποκτήσει χώρο για άσκηση πολιτικής. Γνωρίζει καλά η κυβέρνηση του Μαξίμου ότι πολύ σύντομα θα περιοριστεί στα προ του 2010 εκλογικά ποσοστά του. Σκοπός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι να έχει τις τοπικές αρχές υποτελείς διαφόρων κομισαρίων. Εξού και προβλέπονται εκτός από τους αποκεντρωμένους, υπάρχει και ένα άλλο όργανο που εποπτεύει από πάνω. Οι συντονιστές, δεν λέγονται πώς είναι, οι επόπτες, που είναι επίσης διορισμένοι ουσιαστικά από την κυβέρνηση. Καπέλο στο καπέλο της αυτονομίας και της διοικητικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης. Βλέπει λοιπόν, τέτοια παραδείγματα έχουμε λίγο πολύ, βλέπει το υποκατάστημα του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Το μόνο που θα δούμε, κατά την άποψή μου, είναι να πλήττεται το ίδιο το αυτοδιοίκητο που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Αυτό βέβαια δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των περιφερειακών και των δημοτικών παρατάξεων του ΣΥΡΙΖΑ, που βλέπουν να συρρυκνώνονται τα ποσοστά τους, αλλά και αριστερών ομάδων σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Μοναδικός σκοπός η διαιώνιση του λαϊκισμού σε τοπικό επίπεδο και μπαχαλακισμός. Ό,τι δεν μπορώ να το ελέγξω, το διαλύω. Όπου εγώ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να έχω τον πλήρη έλεγχο, φτιάχνω ένα θεσμικό πλαίσιο και εκείνη στις σοβαρές κοινωνικές δομές. Που αν μη τι άλλο στην κρίση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι έμεινε για να δώσει, να υπάρχει ένα αποκούμπι στα λαϊκά στρώματα στην κοινωνία που μαστίζεται από την κρίση. Αν δεν υπήρχαν και οι κοινωνικές δομές και αν δεν υπήρχε η τοπική αυτοδιοίκηση, φαντάζεστε που θα ήμασταν. Γιατί εδώ πέρα να έρθει η κυβέρνηση και να κάνει μια παρέμβαση επί της ουσίας να ενισχύσει την τοπική αυτοδιοίκηση, να χτυπήσει στην πλάτη τις κοινωνικές δομές και να δώσει περισσότερη έμφαση, έχετε να τα διαλύσει προς όφελος κομματικών σκοπιμοτήτων. Φυσικά και εμείς, σαν εντάξει, δεν είμαστε κάτω των συνεργασιών. Το αποδείξαμε στην πράξη του 2014, το αποδείξαμε στις δεκάδες, εκατοντάδες στις προτάσεις της διοίκησης του Δήμου, στις οποίες και συνενέσαμε. Εμείς τη συνένεση τη δείχνουμε στην πράξη. Δεν πάει να μας επιβάλλει κανείς. Και η Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε, πιο πέρα το απέδειξε στην πράξη, στην κεντρική πολιτική σκηνή και το πλήρωσε και ακριβά. Αλλά συνεργασίες με το Στανιό. Οι συνεργασίες όμως, όπως και έγιναν από τους εντάξεις, δουλεύονται πάνω από το τραπέζι, εμείς έτσι δουλεύουμε, και παρουσιάζονται έγκαιρα. Δεν είναι ευκαιριακές συμφωνίες για να αρπάξουμε μερικές καρέκλες παραπάνω, όπως το μοντέλο που προωθεί η κυβέρνηση. Αντίθετα, μάλιστα, από τώρα ως και τις εκλογές, μόνο διχόνοια θα δούμε στα δημοτικά και τα περιφερειακά συμβούλια, αφού ανοίγει ο δρόμος για τον καθένα, και εδώ δεν μιλάω μονάχα για ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει ότι δήθεν βγαίνει μπροστά για το καλό της τοπικής κοινωνίας, αποβλέποντας μόνο στο να εξασφαλίσει κάτι την επόμενη των εκλογών. Από όποιον χρειαστεί μια ισχνή πλειοψηφία για να διοικήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει το δρόμο στους πολιτικούς καιροσκόπους. Σκοπεύει στην διάλυση των δημοτικών πλειοψηφιών που δεν ελέγχει και στην ομοιρία των στελεχών του παλιού ΠΑΣΟΚ, της νέας κεντροαριστεράς, του κινήματος αλλαγής, αλλά και πολιτικών σχηματισμών που συγκεντρώνουν μονοψήφια ποσοστά. Μοναδικός του σκοπός να επιπλέψει του κυβερνητικού ναυαγίου και ας γίνουν όλα τσιμέντο. Αλήθεια, πόσο άδολο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το σύστημα που είναι απλή αναλογική στο πρώτο γύρο και ενισχυμένη αναλογική στο δεύτερο. Εδώ δεν αναζητούμε την απλή αναλογική. Αναζητούμε την απλή λογική. Η απλή αναλογική ακούγεται ευχάριστα στα αυτιά όλων μας. Είναι αλήθεια αυτό. Ζούμε σε μια εποχή που η χώρα χρειάζεται τη θετική συνδρομή της αυτοδιοίκησης για να σταματήσει η υποβάθμιση της καθημερινότητας των Ελλήνων. Αυτό όμως προϋποθέτει ισχυρούς τοπικούς άρχοντες, ισχυρά τοπικά όργανα και όχι ανίσχυρα έρμεα εφήμερων συμφωνιών κάτω από το τραπέζι όπως προωθεί η κυβέρνηση. Και κλείνω τώρα ερχόμενος στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ακούσαμε και τον Δήμαρχο προηγουμένως να κινείται σε μια γνώριμη βάση. Στα μεγάλα και σοβαρά ζητήματα, ο Δήμαρχος, αν τον παρακολουθήσει κανείς, και εγώ βλέπετε τον παρακολουθώ πολύ στενά, όπως και όλοι οι εντάξει, στα μεγάλα και βαριά ζητήματα ο κύριος Δήμαρχος λοιπόν τοποθετείται με την τακτική του μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Αθόρυβος και άφαντος στα σοβαρά, πρώτος στον ταβαντούρι χωρίς ουσία. Και κυρίως να μην είναι αστραπατσάριστος, μη χαλάσει και τη σχέση. Και από εδώ και από εκεί. Και έχει καλά στοιχεία, μωρέ, και να το ξαναδούμε, να το πάρετε πίσω. Και βεβαίως έχει 2-3 θετικά, αλλά ας τα ξεχωρίσουμε, θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε το κομμάτι της απλής αναλογικής και να αφήσουμε μετά να συζητήσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Χαμηλώνουμε τους τόνους, άμα είναι πολύ βαριά τα θέματα.
Δεν έγινε και τίποτα αν πάει, αν δεν πάει ο Δήμαρχος στο πιο σοβαρό θεσμικό όργανο της εκπροσώπησης τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έπρεπε φυσικά να είναι εκεί πέρα, είναι ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, ο Δήμαρχος μας έχει συνηθίσει. Συμπεριφέρεται στα σοβαρά θέματα ως Δήμαρχος της Κάτω Ραχούλας και όταν είναι τίποτα σοβαρό και πρέπει να πάρει θέση ξεκάθαρη, στα σοβαρά το κρύβεται, είναι αθόρυβος και όταν υπάρχει κανένα νούσιο θεματάκι και πρέπει να παίξει λίγο φαντεζή κτλ., το παίζει Τζουλιάνι της Νέας Υόρκης. Εκεί θέχεται να κάνει τον καμπόσο. Στα σοβαρά όμως συμπεριφέρεται σαν Δήμαρχος Κάτω Ραχούλας και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Για να φεύγει, να μην λαμβάνει μέρος στις μεγάλες πρωτοβουλίες που λαμβάνει και τις συγκεντρώσεις και δεν με δυνατή στην τόρια φωνή, να μην είναι διεκδικητικός ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι σε αυτό το άθλιο κατασκεύασμα που φέρνονται η κυβέρνηση για να ψηφίσει. Αλλά φυσικά το έχει πει ο Δήμαρχος, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Καθαρά. Είναι με τον κουβέρνο. Άρα δεν πρέπει και να τα σπάσει με την κυβέρνηση. Δεν πρέπει δηλαδή να πάει απέναντι και έχει δυσκολία. Πώς να συμβιβάσει το ότι όλη η τοπική αυτοδιοίκηση, το 99% της τοπικής αυτοδιοίκησης των φορέων είναι απέναντι με σκληρό τρόπο και αυτός θα πρέπει να τα παντρέψει. Και αυτό ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Ολοκληρώνω. Αυτό όμως να σας πω κάτι. Το ότι ο κύριος Δήμαρχος έχει αποφασίσει ότι θα είναι με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο δεν σημαίνει ότι όλοι εμείς που πραγματικά νοιαζόμαστε για την αυτοδιοίκηση δεν θα στυλιτεύουμε την ανεμική του παρουσία στην υπεράσπιση των συμφερών της αυτοδιοίκησης, γιατί ο κύριος Μπουτάρης μετά τον Οκτώβριο του 19 μπορεί να είναι συνταξιούχος δήμαρχος και να μην τον ενδιαφέρει τι θα γίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση και κατά συνέπεια στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όμως για μένα και για τους εντάξει ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Έτσι. Κλείνω λοιπόν και λέω ότι υπάρχουν μεγάλα ζητήματα. Να μην αναφερθώ που θα μπορούσε να έχει τον πρώτο λόγο ο Δήμαρχος και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Θέματα που αφορούν τις δαπάνες στον οργανισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ανέρχονται μόλις το 6,7% του συνόλου των δημοσίων δαπανών, ενώ ο μέσος όρος στις χώρες του ΩΣΑ είναι 40%. Να ανατρέξει και να κυνηγήσει ένα μεγάλο ζήτημα, να μπει μπροστά στο γεγονός ότι στις δημόσιες επενδύσεις η αυτοδιοίκηση καλύπτει μόλις το 17,9% του συνόλου, ενώ ο μέσος όρος στις χώρες του ΩΣΑ έρχεται στο 58,8%. Να μπει μπροστά στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει περικοπεί το 60-65% των πόρων της αυτοδιοίκησης και μία σειρά άλλων ζητημάτων. Κλείνω λοιπόν και λέγω ότι υπάρχουν προτάσεις. Να μην καταχραστώ τον χρόνο, κυρία Πρόεδρε. Εδώ έχω συγκεκριμένες προτάσεις. Πιστεύω θα ξαναζητηθεί το θέμα, εφόσον όλοι προσδοκούμε ότι θα δούμε να παίρνει επιμήκυση αυτή η διαβούλευση. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι πρέπει να υπάρχει η βούληση από τον Δήμαρχο. Υπάρχουν ζητήματα που αναφέρθησαν προηγουμένως. Μα δεν χρειάζεται η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για να δώσει αρμοδιότητες και το βάρος που απαιτούνται, παραδείγματος χάρη, στις κοινότητες και να τα κάνεις μικρά δημαρχία, κύριε Δήμαρχε. 7 χρόνια θα μπορούσες να το δείξεις. Έπρεπε να έχεις απλώς πολιτική βούληση. Ούτε βεβαίως να μιλήσεις για τα ΣΔΙΤ που υπάρχουν. Τα ΣΔΙΤ υπάρχουν. Αν θα ενισχυθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο από μια κυβέρνηση της οποίας οι μισοί υπουργοί είναι ξεκάθαροι ότι είναι απέναντι ιδεολογικά, ιδεολειπτικά θα πω εγώ, απέναντι στο ΣΔΙΤ. Άρα δεν είναι θέμα θεσμικού πλαισίου, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και μια τελευταία φράση. Ο Κλεισθένης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν φέρνει την παραμικρή καινοτομία και την παραμικρή συνεισφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Φέρνει μόνο ένα λαγούμι για να κινηθούν κάποιοι υπόγεια και να αναγκάσουν σε περιστασιακές συνεργασίες με σκοπό το ίδιο όφελος. Ό,τι και να λένε πάντως, οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν θα γίνουν με απλή αναλογική, αλλά με το σημερινό εκλογικό νόμο και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ.